Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 8. Σε συγκέντρωση κατά των κυβερνητικών οικονομικών μέτρων, καλή για αύριο Κυριακή, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, σε συνέλευση της πλατείας. Καλούν επίσης πολλές άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις και αναμένεται μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Αργά χθες το απόγευμα, ο Υπουργός Παιδείας προχώρησε στο διορισμό των επιτροπών που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία. Οι διαπιστωτικές πράξεις που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας αφορούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όσο αφορά τα ζητήματα που προκύπτουν για την παιδεία από τις περικοπές στο δημόσιο, η Σύνοδος των Πριτάνεων, σε ομόφωνη ανακοίνωσή της που εκδόθηκε την Παρασκευή, τονίζει: Η Σύνοδος εκφράζει τη ριζική της αντίθεσης σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εργασιακής εφεδρείας ή απόλυσης προσωπικού των πανεπιστημίων που ισοδυναμεί με αδυναμία της λειτουργίας τους. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, προχωρούν οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ με απεργίες, συγκεντρώσεις και καταλήψεις σε υπηρεσίες, όπως αποφάσισε σήμερα η Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΙΚΑ. Η μορφή και οι ημερομηνίες των κινητοποιήσεων θα συγκεκριμενοποιηθούν από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Μετά τη συνέλευση, οι εργαζόμενοι του ΟΣΤΟΙΚΑ πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή. Στάση εργασίας και γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και στα τρόλεϊ από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα ταξί θα πραγματοποιήσουν 48 ώρια απεργία την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Παραβιάζοντας τα βασικά δικαιώματά της ως κατηγορούμενης, δίκασε χθες Παρασκευή ο Άριος Πάγος στην Τουρκάλα, συνδικαλίστρια, Γιουλεφερίτ Ουντζάλ. Η Γιουλεφερίτ Ουντζάλ παρέμεινε με χειροπέδες στα χέρια σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε την έκδοσή της συνδικαλίστρια στη Γερμανία υπό τον όρο να μην εκδοθεί στην Τουρκία. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων και μεταναστών, πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή αντιρατσιστική συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου του Ασπρόπυργου. Οι οργανωτές της κινητοποίησης κατήγγειλαν το ρατσιστικό πογκρόμ που οργάνωσαν νεοναζιστικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής με την πλήρη κάλυψη της αστυνομίας στις 10 και 11 Σεπτέμβρη, τραυματίζοντας βαριά 17 Πακιστανούς μετανάστες και καταστρέφοντας 35 σπίτια μετά από εισβολές αυτά και λαϊλασίες. Κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου η επίσημη αίτηση της Παλαιστινιακής Αρχής για αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος και εισδοχή της στον ΟΗΕ. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ανέφερε ότι οι Παλαιστίνοι τείνουν χείρα ειρήνης προς το Ισραήλ και ότι η επιστροφή στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις είναι αδύνατη μετά από όσα έχουν συμβεί. Ακόμα υπενθύμισε ότι τα σύνορα του 67 είναι μόνο το 22% της Παλαιστινιακής γης και αυτό που μόνο του τόνισε είναι μια τεράστια υποχώρηση εκ μέρους των Παλαιστινίων. Ο Μαχμούντ Αμπάς περιέγραψε ως στόχους για προσεχείς διαπραγματεύσεις. Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, αποκήρυξη της βίας από όλες τις πλευρές, μόνιμη λύση στη σύγκρουση στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας μετά τον τερματισμό των επικισμών και τέλος, συνέχιση των δράσεων ειρηνικής αντίστασης στην Ισραηλινή κατοχή. Δεν έχει προηγούμενο ο αριθμός των θυμάτων στην Ιεμένη. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 47, το τελευταίο 24ωρο, ενώ από την προηγούμενη Κυριακή οι νεκροί ξεπερνούν τους 142 και οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Ο πρόεδρος της Ιεμένης, Σαλέχ, βρίσκεται 30 χρόνια στην εξουσία και υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα επέστρεψε στην αποτρίμηνη ανάρρωση μετά από τραυματισμό του από έκρηξη βόμβα στο παλάτι που διαμένει. Αιγύπτιοι, ενεργά μέλη του συνεχιζόμενου κινήματος που ανέτρεψε το καθεστώς Μουμπάρακ, έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου αναδεικνύοντας τις δίκες διαδηλωτών που συνεχίζονται από το μεταβατικό στρατιωτικό καθεστώς. Από το Φεβρουάριο του 2011 ως σήμερα έχουν ασκηθεί περίπου 12.000 διώξεις κατά αντικαθεστωτικών. Όπως υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου, είμαστε εδώ για να ασκήσουμε κριτική στο Στρατιωτικό Συμβούλιο που αντί να απαντά στο Ισραήλ για τις δολοφονίες Αιγυπτίων στρατιωτών, συλλαμβάνει χωρίς λόγο αθώα παιδιά. Αυτό ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 8. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.